Η 25η επέτειος πτώσης του κομμουνισμού στην Πολωνία αποτέλεσε μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για τον Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα να διακηρύξει την ισχύ του ΝΑΤΟ και την υπεροπλία έναντι του συμφώνου της Βαρσοβίας που κατέρευσε. Επεσήμανε τις θεμελιώδεις και ουσιαστικές αξίες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, όπως η αλληλοβοήθεια και η αλληλοϋποστήριξη, τονίζοντας ότι αποτελούν βασικό οδηγό ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ είναι σαφές. Επίθεση κατά ενός αποτελεί επίθεση κατά όλων. Ως σύμμαχοι έχουμε ένα ιερό καθήκον, μία δεσμευτική συνθήκη υποχρεώσεων. Να διαφυλάξουμε την εδαφική σας ακεραιότητα και θα το πράξουμε. Θα είμαστε στο πλευρό σας. Τώρα και για πάντα. Η Πολωνία δεν θα μείνει μόνη της. But not just Poland. Αλλά όχι μόνο η Πολωνία. Estonia will never stand alone. Ούτε η Εστονία, ούτε η Λετωνία, ούτε η Λιθουανία, ούτε και η Ρουμανία. Will never stand alone. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρωσία για επιθετικότητα, υποσχόμενος ότι θα την πληρώσει με ευρύτερη απομόνωση. Τα ισχυρότερα έθνη δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να εκφοβίζουν τα μικρότερα, ούτε να επιβάλλουν τη θέλησή τους δια των όπλων ή με μασκοφόρους καταληψίες δημοσίων κτηρίων. Ούτε η ισχύς και η ευκολία μπορεί να νομιμοποιήσουν την κλοπή των εδαφών του γείτονα. Έτσι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε τη ρωσική κατάληψη της Κρυμαίας ή την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Ουκρανίας. Τα ελεύθερα έθνη θα σταθούμε μαζί ενωμένα, ούτως ώστε οι ρωσικές προκλήσεις να μην σημάνουν τίποτα άλλο από την περαιτέρω απομόνωση αλλά και κόστος για τη Ρωσία. Η ισχύς εν τη ενώση ήταν το μήνυμα που πέρασε αργότερα με τον Πολωνό ομόλογό του Μπρόνισλαβ Κομορόφσκι, όταν ο ένας δίπλα στον άλλον σχημάτισαν το σήμα της νίκης.